Απίστευτες εικόνες κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός στο Δήμο Χερσονήσου και συγκεκριμένα στην περιοχή των Αγριανών μετά την πρόσφατη κακοκαιρία. Απίστευτες εικόνες εδώ στην περιοχή Αγριανών και στο παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Όπως βλέπετε, ο δρόμος έχει καταστραφεί σε ένα μεγάλο κομμάτι του. Τα νερά όταν τα φτιάχνανε το χαρτάκι αυτό, είπα του μηχανικού ότι τα νερά κατεβαίνουν από ψηλά και είναι μικρός ο χώρος. Λέει όχι, λέει εντάξει είναι. Εντάξει. Σκηνικό καταστροφή σε δρόμο στα Αγριανά, με ένα μεγάλο τμήμα του να έχει βουλιάξει από τις τεράστιες ποσότητες νερού, οι οποίες κατέβαιναν ως χύμαρος πλησίων της Εθνικής Οδού. Έχει καταστραφεί και αφού δεν έρχονται να τον φτιάξουν, τα νερά ήταν πολλά, αναγκαστικά θα γινόταν ζημιές. Από εδώ και πέρα δεν περνάει τώρα ο δρόμος. Στον κόμβο της Χερσονήσου και περνούσε και προς τα... να πάνε να ραβδίσουν οι άνθρωποι της Ελιάς. Είχα 200 ρίζες ελιάς και δεν είμαστε σκούδε, μία ελιά μου νωρές χάμε. Τα παιδιά μου που έχουν τις ελιάς επάθανε. Ό,τι ζήμι παθετσίνος έχουν πάθει όλοι οι χωριζανοί πάει. Ο Γιάννης Σέγκος ενημέρωσε τους πρώην δημάρχους της περιοχής για τις βιβλικές καταστροφές από τη Θεομηνία ώστε να κινηθούν συντονισμένα για το καλό του τόπου. Πέραν της Δημοτικής Αρχής, όλοι οι τοπικοί άρχοντες που άσκησαν εξουσία τα τελευταία χρόνια έχουν ρόλο, λόγο, αλλά και μπορούν να έχουν συμμετοχή στο να πάμε τον τόπο μας την επόμενη μέρα. Οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, καθώς και οι αστοχίες έργων και όχι μόνο, βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης στο Δημαρχείο. Προφανώς χρειάζεται η συνένωση των δυνάμεων όλων. Οι σχεδιασμοί, οι χωρικοί σχεδιασμοί, τα σχέδια πόλης, οι επεκτάσεις, όλα ό,τι έχει να κάνει με την οργάνωση του χώρου, πρέπει με άλλες ταχύτητες να το αντιμετωπίσουμε. Στο ότι δεν συνοδεύτηκε ο ΒΟΑΚ, ένα τεράστιο έργο εξαιρετικής σημασίας, δεν συνοδεύτηκε και από τα απαιτούμενα έργα διαχείρισης, αποστράγγισης και διευθέτησης των ρεμάτων τα οποία κόβει, τα αποτελέσματα έτσι ήταν τραγικά. Ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης το φέρουν και τα δημόσια έργα που γίνονται, τα οποία δεν προέβλεψαν αυτό το οποίο μπορούσε να συμβεί, δηλαδή ότι υπάρχουν μεγάλες ροές ή απορροές, αν θέλετε, οι οποίες πέφτουν στους σχισμούς και αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη μου, δεν είχε μελετηθεί δεόντως. Αυτό πιστεύω. Στόχος μας είναι να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, δήλωσε ο Γιάννης Σέγκος, ο οποίος ζήτησε τη συνεργασία όλων, όπως και των πολιτών, στο κρίσιμο αυτό διάστημα και με ζητούμενο να τρέξουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Ο συνασπισμός όλων των δυνάμεων μπορεί να πάει το μαχαίρι στο κόκαλο και θέλω να ξέρουν όσοι μας βλέπουν, αλλά και οι δημότες μας, ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό και να φτάσουμε, ναι, το μαχαίρι στο κόκαλο, ούτως ώστε αυτά που πρέπει να γίνουν στον τόπο να γίνουν και να φέρουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Όποιος είδε από κοντά την έκταση των ζημιών, είναι πραγματικά απαιτείται η διαχείριση ενός μεγάλου χάους. Νομίζω θέλει μια συστράτευση και πρέπει να γίνουν κάποια πολύ σωστά πράγματα για να μην επαναληφθεί αυτό. Η οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων και οι ζημιές σε παραλιακό μέτωπο και αγροτικούς δρόμους βρίσκονται στο επίκεντρο της Δημοτικής Αρχής, ενώ σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες, ήδη η αρμόδια επιτροπή ενέκρινε τις αιτήσεις των πρώτων 70 πληγέντων ώστε να λάβουν άμεσα τα 600 ευρώ.